Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μετά από δικιά σας απέτηση, βρεθήκαμε στο ΠΕΣ. Είμαστε στο Πασαλιμάνι, σε μια περιοχή η οποία με έχει στιγματίσει. Βαρέθηκα στο Πασαλιμάνι. Θα καλέσω ένα Uber να πάω Περιστέρι. Ξέρω, έχει πολύ ήλιο εδώ, δεν αντέχω άλλο. Νικήτα, να σου πω, τους ξεχωρίζεις αυτούς που έχουν φάει χιλόπιτα ή γενικά ήττα και έχουν καλέσει Uber για να πάνε σπίτι τους? Ναι, φαίνεται. Είναι κάπως. Και στο Περιστέρι είχα πρώην, γιατί ο ρεπόρτερ Πασάς παντού έχει αφήσει το στίγμα του. Ήρθαμε να του πάρουμε μια πάστα τη σελίδα του Facebook να δούμε τι λένε τώρα οι περιστεριώτησες και οι περιστεριώτες για τις σχέσεις. Το έβγαλα. Γεια σας, είμαστε στο Περιστέρι, με λένε Γιάννη Πασά και είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε ερωτήσεις στον κόσμο. Ρε μαλάκα, άχρηστη, είπαμε μοιάζουμε, αλλά ούτε το όνομα, τι Γιάννη Πασά, Θανάση. Τη σελίδα να του πάρουμε μια πάστα του Facebook, τη γνωρίζεις? Όχι. Ερμιώνε εσύ. Φαντάσου ότι ο Θανάσης είναι εκεί μέσα. Okay. Δεν θα με κοιτάξει καθόλου, έτσι. Okay. Μη με κοιτάς, ούτε με κοιτάς όμως. Κοίτα εκεί, λοιπόν. Εκεί θα κοιτάω. Γιατί δεν με κοιτάς, έχω κάνει κάτι? Τι είναι χειρότερο, να δώσετε πρώτο ραντεβού και να μην εμφανιστεί ποτέ, ή να τη στέλνεις, να την παίρνεις τηλέφωνο και ξαφνικά να έχεις φάει μπλοκ? Το πρώτο. Αλήθεια, ρε. Ναι. Σιγά, ρε, ποιος σχέστηκε. Το μπλοκ είναι ξεφτύλα όμως. Το πρώτο. Το πρώτο είναι, ναι, χειρότερο. Πρώτο. Συγχαρητήρια για πάντα μόνος. Τι είναι χειρότερο, να του προτείνεις να μείνετε μαζί και να σου πει «Αγάπη μου, δεν γίνεται να μεταγωμίσω, θα ξεβολευτούν οι γάτες μου» ή «Α, εγώ δεν πάω σε ξένα σπίτια»? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο, το δεύτερο. Μα να πει στο σπίτι μου, ξένο ρε κερατά. Είχε γάτες ο πρώην? Ο πρώην δεν είχε γάτα, είχε σκύλο. Στην είχε πει αυτή την ατάκα? Δεν μου την είχε πει. Στους πόσους μήνες σε χώρισε? 2. Έλα ρε Νεφέλη, να κάτσεις και ασχολείσαι με το μαλάκα 2 μήνες. Γιατί ρε Νεφέλη τα λες όλα σαν να έχεις αναμνήσει στο μυαλό σου? Έχω πολλές εμπειρίες γι' αυτό. Μήπως είναι συντάκτρια του να του πάρουμε μια πάστα? Τι είναι χειρότερο, να μιλάς με κάποια που είναι σε σχέση και να σε παρατήσει γιατί αποφάσισε να συζήσει αντί να χωρίσει, ή γιατί ο προηγούμενος έχει προτεραιότητα? Άρα τι είναι χειρότερο, το ε ή το β? Που είναι χειρότερο η προτεραιότητα? Νιώθεις ρε μαλάκα, λες τι με μωρή, κάθεσμα σε λεωφορείο. Τι είναι χειρότερο, να γκομενίζεται και όταν πας να του μιλήσεις για σχέση να σου πει «Μου αρέσεις, σε θέλω, αλλά δεν θέλω να κάνω σχέση» με τη μικροαστική έννοια του όρου? Ή «Εμείς δεν είμαστε ούτε φίλοι, ούτε γκόμενοι, είμαστε βίοι παράλληλοι»? Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι χειρότερο, ε? Ξεκάθαρα είναι το δεύτερο χειρότερο. Το δεύτερο. Δώσουμε ένα φυλάκι. Έλα να γλυφτούμε. Σουζουνάκι, μ' αρέσει, δεν μπορώ. Και κάπου εδώ τελειώσαμε, φίλε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία δουλειά. Εσύ που θέλεις σε Hollywood για τα πλάνα, έλα πες με. Βασικά πάρουμε τον τύπο που έχει φάει την ωραία του τη χιλόπιτα. Την έχει φωνέψει εδώ, την έχει χώσει την κοιλιά του και μπαίνει μέσα στο Uber. Φαίνεται. 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 Και κάπου εδώ να πούμε σε εσάς που καλείτε Uber και καλά κάνετε, όταν πίνουμε ή όταν είμαστε ζαλισμένοι ή από ερωτική απογοήτευση, πάντα Uber. Δεν οδηγούμε. Σωστά. Σωστά. Το να του πάρουμε μια πάστα και ο Θανάσης Πασάς ήρθε και στον Γκάζι. Γιατί και εδώ είχα πρώην. Πού είσαι ρε Σταύρουλα? Αυτή θα τη βρω, όλα εδώ τριγυρνάει. Τη σελίδα να του πάρουμε μια πάστα του Facebook, την γνωρίζεις? Τη γνωρίζω. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις πάρει αρκετές παστούλες εσύ? Έχω πάρει μια-δυο πάστες. Μια-δυο. Εντάξει. Λοιπόν, τι είναι χειρότερο, να δώσετε πρώτο ραντεβού και να μην εμφανιστεί ποτέ, ή να αντιληφθείς ότι σε έχει μπλοκάρει? Το πρώτο. Το πρώτο. Ναι. Το μπλοκ εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά το πρώτο πονάει να σε στήσει. Να στήσει μια τέτοια κοπέλα. Ντροπή. Κάνε μια φιγούρα, ρε. Την έκανε, παιδιά, είδατε. Πασάς, ό,τι λέει κάποιος στρατιωτάκι. Τι είναι χειρότερο, να έχεις γενέθλια και να τα ξεχάσει, ή να έχεις γενέθλια και να σε χωρίσει λέγοντας «Θέλω να μείνω μόνη μου να σκεφτώ»? Αυτό είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα. Το δεύτερο, γιατί θα με βάλει σε περαιτέρω σκέψεις, πολύ περαιτέρω σκέψεις. Δηλαδή τι το περαιτέρω, να μείνω μόνη μου να σκεφτώ. Πας καλά, ρε, μα, να μείνω μόνη μου να σκεφτώ. Μα δουλεύει. Πονάει όταν σκέφτεσαι ότι η κοπέλα σου είναι. Το έχεις πάθει? Όχι. Ευτυχώς. Πού το ξέρεις? Τι είναι χειρότερο, καλά ξεσωμίτη. Λοιπόν, χειρότερο θα ήταν να τα κάνω αυτό. Okay. Τι είναι χειρότερο, να μιλάς με κάποια που είναι σε σχέση και να σε παρατήσει γιατί αποφάσισε να συζήσει αντί να χωρίσει, ή γιατί
η προηγούμενη έχει προτεραιότητα. Πλά, δε, δημοκρατία, Σουηδία. Χειρότερο είναι το δεύτερο. Πάλι. Έξι, καθαρά. Ναι. Μπορεί πες και είμαι καβάτζα τόσο καιρό και με αφήνεις και πείσμα στο πάγκο. Μα ποιο ναι, είναι, πες έναν ξεφτύλα, ο Βόκολος. Ξεφτύλας ο Βόκολος τώρα. Παναθηναϊκός και όλα. Καλά, ρε μαλάκα. Πήγαμε τσάμπιος λίγκ. Είσαι και παβάζελος. Είμαι και βάζελος. Τι είναι χειρότερο. Ναι. Να έχεις γενέθλια και να τα ξεχάσει η ρουφιάνα. Ή να έχεις γενέθλια και να συγχωρήσει λέγοντας θέλω να μείνω μόνη μου να σκεφτώ. Άκου πράγματα. Άκου πράγματα. Μην τα σηκώνει. Το δεύτερο. Τι είναι χειρότερο. Να σε χωρίσει πριν το καλοκαίρι και να σου πει θέλω να βρει κάποιον να σε κάνει ευτυχισμένη. Ή έχω κάνει μια σχέση δικιά μου τώρα τελευταία. Εντάξει, θα δείξει. Εσύ καλά. Θα πας διακοπές. Πω. Μπες γκρεμός και πίσω ρέμα. Εμετικός. Τελείως. Το δεύτερο. Το δεύτερο ξεκάθαρα. Το δεύτερο. Γιατί να με χωρίσει πριν το καλοκαίρι είναι λίγο σαν να μου λέει πάχυνες. Πώς θα πάμε μαζί στην παραλία. Άρα δεν σε ενοχλεί να δεις στο Facebook μια φωτογραφία με μια μεγάλη παρέα. Εντάξει, μπορεί να έχει προηγηθεί και μια δική μου με μια μεγάλη παρέα κοριτσιών. Έλα, οπότε τώρα να είμαστε αντικειμενικοί. Το πολύ μπορεί να έχεις βγάλει με 2-3 φίλους. Μπάλα! Τι είναι χειρότερο, να του προτείνεις να μείνετε μαζί και να σου πει αγάπη μου, δεν γίνεται να μετακομίσω, θα ξεβουλευτούν τα γατιά μου. Ή εγώ σε ξένα σπίτια δεν μένω. Εντάξει, πακέτο και στις δύο περιπτώσεις. Το δεύτερο, γιατί το σπίτι μου, ξένο σπίτι. Ξένο σπίτι, ρε καρκ. Πες το. Καριόλι. Το πρώτο. Το πρώτο. Ε, ναι. Καλά, ρε, ότι θα πει το σπίτι σου ξένο. Από το να μείνει με τις γάτες καλύτερα. Όχι, όχι, όχι. Ναι, αλλά βγάζει μια πιο γλυκιά πλευρά. Όχι, δεν τη θέλουμε. Αναπτύσσει λίγο τη θηλυκή του πλευρά σου. Δεν τη θέλουμε, ότι... αυτό σου λέω. Άντε που έχεις. Δεν θα πάω να συγκατοικήσω. Να πηγαίνω να μένω εκεί βράδυ παραβράδυ, ναι, αλλά να συγκατοικήσω όχι. Βλέπετε γυναίκες φίλε εκμετάλλευση. Ενώ ο άντρας δεν έχει Σαββατοκύριακο. Όχι, μαλάκα θα σου πει. Ή θέλεις να μείνουμε ή αντικυγαμίσω. Ενώ η γυναίκα, όχι αγάπη μου, να γνωριστούμε. Αλλά κάθε μέρα θα είμαι στο σπίτι σου. Θα μαγειρεύω, θα τρώω, θα κοιμάμαι εκεί και δεν θα είναι καλά σύλλο σου. Τα ακούς, σταμάτα, μιλάω στην πρώην μου. Τα ακούς, αυτή είναι η αλήθεια. Πόρνη, γιατί μ' άφησες. Πρώην δεν βρήκα, αλλά το Uber με βοήθησε να κάνω τις βόλτες μου σε Πειραιά, Γκάζι και Περιστέρη. Έμαθα και τα site γκομενικά εδώ του κόσμου. Εντάξει, ως το επόμενο βίντεο, τα λέμε.